Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Νικόδημος Λιανός Μαντός Τουρνάρα, Κυκλάδες On Air και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μπορώ να πω ακόμα στο τρέξιμο, πάντα στο τρέξιμο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, αν και πριν από λίγο πήρε ένα δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο πάμε καλά σε γενικές γραμμές. Αναφέρομαι βεβαίως στη Ρόδο και στις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νησί της Ρόδου. Από ό,τι φαίνεται όμως, επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Κύριε σας. Καλησπέρα κύριε Στουρνάρα, καλησπέρα κύριε Λιανέ, και στους ακροατές σας. Ναι, ήταν μεγάλη αγωνία σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ποια είναι η οικονομία μας? Η οικονομία μας είναι ο τουρισμός. Εκείνες τις ημέρες της φωτιάς, όπως ήταν αναμενόμενο, είχαμε πτώσεις στις αφίξεις, είχαμε ακυρώσεις φυσικά. Να. Και υπήρξε μια μεγάλη αγωνία για το αν μπορούμε να συνέλθουμε. Δεν έχουμε συνέλθει απλώς. Έχουμε επανακάμψει πλήρως και μάλιστα έχουμε περάσει και πάνω και από το ιστορικό μας ρεκόρ. Είναι ταχύτατη η επιστροφή της Ρόδου στο παιχνίδι, όπως θα λέγαμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μέσα σε ένα ελάχιστο διάστημα, λιγότερο από ένα μήνα, η σύγκριση της περίοδου 1η Μαρτίου, που δηλαδή το Μάρτιο ξεκινάνε οι διεθνείς πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου, μέχρι 20 Αυγούστου, μέχρι προχθές, μέχρι την Κυριακή δηλαδή το βράδυ, το 2023, συγκρινόμενο με το 2019, ναι. Περισσότερο στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, της πατρίδας μας, το 19 ήταν το έτος αναφοράς, είμαστε συν 9%, που είναι εκπληκτικό. Κύριε Περιφερειάρχα, είναι πραγματικά. Προσέξτε, σε σχέση με το 22 που για μας εδώ, το 22 εμείς σπάσαμε το ρεκόρ του, είμαστε η μόνη περιφέρεια που έσπασε το ρεκόρ του 19, είμαστε, η Ρόδος είναι συν 1%, άρα έχει μαζέψει όλη τη ζημιά, την απώλεια, όπως θέλετε, πείτε το, όλες τις απώλειες των ημερών των βασικών πυρκαγιών, και έχει περάσει και θετικά έχει βγει και από πάνω. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλο κύμα και κρατήσεων και αφίξεων, φυσικά αφίξεων, τώρα εδώ μιλάμε για αφίξεις, πια όχι μόνο πωλήσεις, μιλάμε για αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο, διεθνείς επιβάτες, και μάλιστα είναι και παραπάνω, γιατί σε αυτό δεν υπολογίσαμε ακόμα, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 22 είναι υπολογισμένο, τους διεθνείς επιβάτες που ήρθαν μέσα στη Ρόδο, αλλά με πτήση και με πτήση εσωτερικού. Μετεπιβιβαζόμενοι δηλαδή οι επιβάτες του εξωτερικού που ήρθαν αλλάξαν αεροπλάνο στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πάντως, κύριε Περιφερειάρχα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Κύριε Περιφερειάρχα, πραγματικά πρέπει να είναι αυτός ο παράγοντας, ο αστάθμητος φέτος για τη Ρόδο. Ενώ υπήρχε προγραμματισμός και για τον τουρισμό και γενικότερα και για εσάς, για την περιφέρεια, για τα έργα γενικότερα στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η Ρόδος, είναι όλα τα νησιά και της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος τελικά έρχεται να ανατρέψει πράγματα και καταστάσεις και να καθυστερήσει κάποια πράγματα, ή τα προλαβαίνετε όλα? Τώρα ακούστε να σας πω. Εγώ θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής και να λέω τα πράγματα όπως είναι. Εάν πει κανείς ότι τα προλαβαίνει όλα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να είναι ακριβής και ειλικρινής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δυστυχώς η περιφέρειά μας παραμένει υποστελεχωμένη. Μας λείπει πάρα πολύς κόσμος, εργαζόμενος. Όταν λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι του στελεχειακού δυναμικού πέφτει με όλη του την ενέργεια πάνω σε μια πολύ πολύ μεγάλη κρίση, και ήταν πολύ μεγάλη η κρίση η οποία αντιμετωπίσαμε εδώ, δεν ήταν καθόλου μικρή, καταλαβαίνει κανείς ότι κάποια πράγματα μένουν πίσω. Προφανώς μείνανε πράγματα πίσω, αλλά εδώ είχαμε να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Κάναμε την μεγαλύτερη εκένωση που έγινε στην ιστορία της χώρας, 25.000 άνθρωποι, 21.000 μέσω οδικός, μέσα από ένα οδικό δίκτυο το οποίο δεν ήταν πάντοτε ελεύθερο, και 3.800 περίπου από τις παραλίες, όλοι αυτοί ήταν επισκέπτες, τουρίστες, παραθεριστές, που τις πήραμε από τις παραλίες, νομίζω ήταν 23 Ιουλίου η μέρα αυτή, και τους μεταφέραμε με σκάφη σε μια ασφαλή περιοχή. Δεν είχαμε ούτε τραυματισμό, δεν χάσαμε άνθρωπο,
δεν είχαμε αγνοούμενο κανέναν, μπορούσαμε και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας και μία και δύο και τρεις το πρωί να δεχόμαστε ερωτήματα από πρεσβείες για πολίτες τους και τα απαντούσαμε μέσα σε μία ώρα. Νομίζω πως έχουν έρθει όλα αυτά τα δεινά που έχουν έρθει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο βλέπετε τι γίνεται και στη χώρα μας σήμερα. Βλέπουμε με και έχετε η Αλεξανδρούπολη. Και έχετε η Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα, ξανά στην Πάρνηθα, στην Πυλή, στα Λιώσια. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται σε όλη τη χώρα, βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τενερίφη, ένας άλλος μεγάλος προορισμός τουριστικός και φλέγεται. Βέβαια. Η Ισπανία έχει πάρα πολλά μέτωπα. Ο Καναδάς έχει πάνω από 400 μέτωπα. Χθες έβλεπα να καίγονται μονάδες, ξενοδοχειακές, σπίτια, οικισμοί. Δυστυχώς. Και εμείς, και βέβαια, το χειρότερο, το Μάουι, στη Χαβάη, όπου ένας υπέροχος τόπος θρυνεί μέχρι στιγμής 115 θύματα και έχει και 900 αγνοούμενους. Και έχει και καταστραφεί ολοσχερός, έτσι. 2.200 κτίρια είναι τα κτίρια τα οποία χάθηκαν εκεί. Σε ό,τι αφορά είναι μια μάστιγα για όλο τον πλανήτη, είναι μια μάστιγα για όλο τον κόσμο. Δώσαμε μάχη 8 ημερών, μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση όπως έχουμε συνηθίσει να λέγεται, γιατί με τα στοιχεία της φύσης ο άνθρωπος, τα στοιχεία της φύσης μπροστά ο άνθρωπος είναι πράγματι μικρός, αλλά νομίζω πως σήμερα μπορούμε να και στεκόμαστε στα πόδια μας, ακριβώς γιατί κάναμε όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε και μάλλον κάναμε και πολύ περισσότερα. Όπως με πολύ καλά αντανακλαστικά δουλέψαμε από την πρώτη μέρα που έσβησε η τελευταία φλόγα και γι' αυτό σήμερα απολαμβάνουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, απολαμβάνουμε αυτό την επιστροφή και το να έχουμε καλύψει όλη την απώλεια που είχε η Ρόδος εκείνες τις ημέρες και να έχει περάσει και σε θετικό πρόσημο. Να πω κάτι για τον συνολικό τουρισμό, όχι μόνο της περιφερειάς μας αλλά και της χώρας, κυρία Στουρνάρα. Η Ρόδος έχει το 14,8, δηλαδή σχεδόν 15% των τουριστικών κλινών που έχει όλη η Ελλάδα. Είναι συγκλονιστικό. Ένα στα 6,5 κρεβάτια τουριστικά της χώρας βρίσκονται στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον ελληνικό τουρισμό. Προφανώς. Σημαίνει ένα ποσοστό περί το 10%, 10 με 11% του εισερχόμενου τουρισμού όλης της χώρας είναι σε ένα νησί. Λοιπόν, η βλάβη λοιπόν ξεπέρναγε, εάν είχε αποτυπωθεί η βλάβη, που δεν έχει αποτυπωθεί γιατί ακριβώς υπήρξαν αντανακλαστικά από την επόμενη κιόλας μέρα, η βλάβη θα αφορούσε πια το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Προφανώς πρωτίστως εμάς, αδιαφυσβήτητα, αλλά και την οικονομία όλης της χώρας. Τώρα, στα υπόλοιπα νησιά νομίζω ότι η τουριστική πορεία του 2023 είναι μια εξαιρετικά καλή πορεία, είναι θετική. Έχουμε παντού αυξημένες τουριστικές ροές. Μπορούμε να το βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα από τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, ή θα πρέπει ενδεχομένως να μέχρι στιγμής. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί γίνεται λόγος ότι ναι, έχουμε αύξηση σε ό,τι αφορά στον κόσμο, στις αφίξεις που έρχεται στα νησιά μας. Αλλά δεν τα πάμε τόσο καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχει και αυτή η άποψη ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά σε ό,τι αφορά στα έσοδα. Στο κομμάτι των ροών δηλαδή. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, είναι η κατάλληλη περίοδος να μιλήσουμε για αυτά, μήπως εγώ θα πρέπει να... Εγώ θα δώσω μια άλλη απάντηση. Αυτό το ακούμε κάθε χρόνο. Εγώ τουλάχιστον το ακούω από παιδάκι. Γκρινιάζουμε. Όχι, εγώ το ακούω από παιδάκι. Δεν, όταν λέω παιδάκι, παιδάκι μου. Πολλές δεκαετίες πίσω δεν έχω ακούσει ποτέ και ήμουνα παλιά πρόεδρος στο εμπορικό επιμελητήριο Δωδεκανήσου, δηλαδή εκπροσωπούσα τον επιχειρηματικό κόσμο. Είχα αυτή την εξαιρετική τιμή πριν μπω στην ενεργοπολιτική. Γιατί οπουδήποτε είσαι αιρετός πολιτική είναι, αλλά τέλος πάντων. Λέω το εξής, πριν μπω στην αυτοδιοίκηση. Ας το πάμε έτσι. Ποτέ δεν άκουσα μια χρονιά που ήταν σε εξέλιξη ότι ξέρετε πάμε καλά και στα έσοδα. Όμως κάθε χρόνο, εγώ θα πάω στα τελευταία μόνο τώρα χρόνια, να γυρίσω δεκαετίες πίσω, στα τελευταία μόλις χρόνια, θα πω ότι κάθε φορά που βγαίνουν τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Λοιπόν, μόλις χθες είδαμε κάποια στοιχεία. Ακούω αυτή τη συζήτηση κάθε καλοκαίρι όταν η σεζόν είναι σε εξέλιξη. Όμως ξέρετε τι γίνεται.
πλέον υπάρχει το TaxisNet. Ναι. Με το TaxisNet όποιος έχει το προνόμιο ή από τον νόμο το δικαίωμα ή την υποχρέωση και έχει τους κωδικούς και μπορεί να μπει μέσα να δει τι γίνεται σε μια περιοχή ή σε ένα κλάδο, βλέπει την πραγματικότητα. Λοιπόν, και κάθε χρόνο βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εγώ δεν λέω ότι θα ξαναγίνει και το 23, αλλά λέω ας κάνουμε υπομονή να βγούνε σε μερικούς μήνες τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Γιατί μέχρι στιγμής του 23, στο πρώτο εξάμηνο, πάλι η Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημα στοιχεία, τα οποία είναι αυτά που έχουν εκτυπηθεί στις ταμιακές μηχανές, επίσημα δηλωμένα εισοδήματα. Είναι διψήφια η αύξηση. Χθες και για τον Ιούνιο. Τα στοιχεία μέχρι και τον Ιούνιο. Χθες το είδαμε. Αυτά τα στοιχεία χθες τα είδατε. Αυτό που λέτε, ότι σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με το 2019 και το 2022, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση φέτος. Και σε ό,τι αφορά στα έσοδα. Καλύτερη πόσο. 15. Ναι. Διψήφια. Ναι. Ακούστε τώρα. Σε οποιαδήποτε δυτική οικονομία, κύριε Ελιάνε, δηλαδή όρημη οικονομία, ένα ποσοστό της τάξης στο ΑΕΠ, έτσι, 3, 2, 3, 4% θεωρείται συγκλονιστικά μεγάλο. Το διψήφιο πια θεωρείται κάτι αδιανόητο. Εδώ κάνουμε τα διψήφια νούμερα και είμαστε απολογούμενοι. Κοντεύουμε να ζητήσουμε συγγνώμη κάθε φορά. Δεν, αρχίζει πια και γίνεται λίγο, δεν ξέρω πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Γιατί πρέπει στους πολίτες να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να μην καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και πρέπει και κάτι άλλο, να κοιτάμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο είμαστε. Είμαστε ένα κομμάτι της Ευρώπης, λειτουργούμε μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία είναι σε ύφεση. Ναι, βέβαια. Οι χώρες από τις οποίες αντλούμε επισκέπτες, οι οικονομίες τους είναι σε ύφεση. Ο μέσος επισκέπτης μας λοιπόν είναι πιεσμένος ως προς την αγοραστική του δύναμη. Γιατί έχει έρθει ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων και πληθωρισμού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που οι πρώτες ύλες εκτοξεύθηκαν, καλώς ή κακώς, τεχνητά ή πραγματικά κτλ. Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται ή δεν εκμεταλλεύονται. Τέλος πάντων, μια συζήτηση μεγάλη, αλλά εμείς κοιτάμε το αποτέλεσμα. Ρεαλιστικά τι έχει συμβεί. Έχουμε μεγάλη αύξηση στον πληθωρισμό, στον τιμάριθμο. Έχουμε μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος, που έχει απορροφήσει πολύ εισόδημα σε πολλούς λαούς, Γάλλους, Ιταλούς, Γερμανούς, Άγγλους, Ολλανδούς, χώρες από τις οποίες εμείς αντλούμε τον κύριο όγκο των επισκεπτών μας. Αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα. Γιατί έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, οι Κυκλάδες έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες, περισσότερους που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι λαοί, οι οποίοι είναι η βάση των δικών μας επισκεπτών, πελατών, τουριστών, φίλων, προτιμώ το φίλων εγώ, είναι πάρα πολύ πιεσμένοι οικονομικά. Και εδώ ακούμε έναν μαξιμαλισμό συνέχεια, έναν μαξιμαλισμό, ο οποίος είναι εξωπραγματικός. Δηλαδή ένα ποσοστό διψήφιο σε αύξηση του ΑΕΠ σε μια περιοχή είναι συγκλονιστικά μεγάλο. Και ακούμε αυτή την κρίνια. Προσέξτε, είμαστε από πολίτες της περιφέρειας που πριν από 2-3-2,5 μήνες με τα στοιχεία της Eurostat στις Βρυξέλλες είναι η πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή αυτό το λέμε σε άλλους, δεχόμαστε εδώ επισκέπτες από όλες τις χώρες. Χθες είχα την χαρά να υποδεχθώ μια μεγάλο γκρουπ δημοσιογράφων. Έχουμε φέρει δεκάδες δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη. Στοχευμένα στη Ρόδο, κύριε Χατζημάρκο, έτσι. Για να τους δείξουμε ακριβώς ότι οι ειδήσεις που είδατε με τις φλόγες ήταν αληθείς και πραγματικές, όμως το νησί έκανε recovery μέσα σε 48 ώρες. Λοιπόν, και ήταν πάντοτε λειτουργικό, έτσι, πάντοτε, και μέσα στις πυρκαγιές. Το νησί λειτουργούσε ως τουριστικός προορισμός. Και μας λένε πράγματα, οι ίδιοι, τα οποία αν τα πούμε εδώ, θα δεχθούμε έναν οριμάγδο επιθέσεων. Πολύ συχνά και χυδαίων. Αλλά εντάξει, το αφήνουμε αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό με το δηλητήριο το οποίο κυκλοφορεί άφθονο στο διαδίκτυο. Εγώ μιλάω για την πραγματική ζωή, στην τριδιάστατη ζωή έξω, στον πραγματικό κόσμο. Και όχι αυτή τη δυσδιάστατη ζωή στο διαδίκτυο, όπου έχουμε στο Νότιο Αιγαίο περίπου 30-40 χιλιάδες εισαγγελείς, 100 χιλιάδες
λοιμοξιολόγους, 200.000 χιλιάδες. Τα έχουμε αυτά, τα έχουμε αυτά. Λοιπόν, στην πραγματική ζωή μας λένε πράγματα, που είναι εξαιρετικά τιμητικά. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας μια ελληνική περιφέρεια έχει περάσει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης σε χώρες με τεράστιο βάθος οικονομίας, έτσι. Τεράστιο βάθος οικονομίας και περιοχές οι οποίες έχουν πολύ πολύ ανεπτυγμένη την αντίληψη της ιδιωτικής οικονομίας και πολύ καλύτερο οικονομικό περιβάλλον, φορολογικό περιβάλλον και. Και έχουμε ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης, ο δικός μας, ξέρετε πώς κατακτήσαμε αυτή την πρώτη θέση, με τι ποσοστό. Να σας το πω. Αλλάζοντας το στόχο. Όχι, να σας πω το ποσοστό. Γιατί ήταν σημαντικό, γιατί έχει να κάνει και με τις απορροφήσεις όλο αυτό, έτσι. Είναι 16,7% μέσος ρυθμός ανάπτυξης. Είναι αδιανόητα υψηλό. Είναι αδιανόητα υψηλό. Κύριε Χατζημαρκό, μία ερώτηση, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Ανακοινώσατε πριν από λίγο ότι μέσα από τη σελίδα σας δεν έχει βγει ακόμα στο επίσημο δελτίο. Τρία νέα πρόσωπα, τα δύο έχουν από Κυκλάδες. Το ένα είναι Μικρές Κυκλάδες, είναι η Νικολέτα εσύ μου από την... από τη Σχοινούσα. Νομίζω μένει ένα κόμμα για να κλείσει οκτάδα, έτσι δεν είναι, για την Άκου, πρέπει να μένει ένα κόμμα όνομα. Αν δεν κάνω λάθος. Τα μετράτε, Τα μετράμε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αριθμοί είναι αυτοί. Τουλάχιστον, κύριε Χατζημάρκο, εσείς ανακοινώνετε ονόματα. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, για μας. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι ότι ένα από αυτά που σας καταλογίζουν οι αντίπαλοι σας, οι οποίοι τώρα ξεκινάνε και αυτή τη μάχη, είναι ότι δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην επικοινωνία και ουσιαστικά δεν υπάρχει ουσία. Δηλαδή, όλο αυτό μένει στην επικοινωνία. Ναι. Πώς το σχολιάζετε? Ακούστε λίγο, η επικοινωνία είναι αυτό που λέμε συσκευασία. Τι σημαίνει επικοινωνία? Επικοινωνία σημαίνει να παρουσιάσεις κάτι. Εάν ήσουν ας πούμε έμπορος, το αντίστοιχο της επικοινωνίας είναι η συσκευασία. Έχεις λοιπόν ένα προϊόν, το οτιδήποτε έχεις να προσφέρεις, και διαλέγεις μια ωραία συσκευασία και το βάζεις μέσα εκεί. Μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Άρα αυτή είναι, ας πούμε, μια καλή επικοινωνία. Σωστά. Αν μέσα στην ωραία αυτή συσκευασία δεν υπάρχει κάτι, θα εκτεθείς πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνεις ρεζίλη κοινός. Και προφανώς δεν θα έχει και κανένα απολύτως αντίκρισμα η συσκευασία αυτή. Ναι. Όσο καλή κι αν είναι. Όσο ακριβή ή εντυπωσιακή κι αν είναι. Αυτό που τελικά μετράει είναι το περιεχόμενο. Αν υπάρχει περιεχόμενο, εάν υπάρχει ουσία. Αν δηλαδή μέσα στη συσκευασία αυτή έχεις κάτι, και αυτό το κάτι, εάν είναι η συσκευασία μια καλή, ακριβή, εντυπωσιακή συσκευασία, να είναι και αυτό κάτι το οποίο να έχει ένα αντίστοιχο βάρος με την έννοια της αξίας, να έχει κάποια αξία. Περιεχόμενο λέγεται. Περιεχόμενο λέγεται αυτό, κύριε Γιάννη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή την αδιανόητα ρηχή κριτική, είναι αδιανόητα ρηχή κριτική αυτή, ουσιαστικά στουρθοκαμιλίζουν, αδυνατούν να δεχθούν ότι αυτός ο τόπος, γιατί δεν τους συμφέρει, γιατί δεν εξυπηρετεί τη δική τους προσωπική ατζέντα, έτσι, τα δικά τους κίνητρα. Αδυνατούν να δεχθούν, στουρθοκαμιλίζοντας όμως, βάζουν το κεφάλι κάτω στην άμμο και λένε όχι, δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά και είναι μόνο επικοινωνία. Μα τι είναι επικοινωνία? Επικοινωνία είναι να είσαι πρώτος σαν περιοχή, σαν περιφέρεια, πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε ανάπτυξη. Είναι επικοινωνία η άλλη δεύτερη πρωτιά που ήρθε και αυτή ένα μήνα μετά πάλι στην Ευρώπη, η περιοχή με την μικρότερη ανεργία στην Ευρώπη. Αυτό είναι συσκευασία, αυτό είναι επικοινωνία, αυτό είναι ουσία, ουσία, ζωή, ζωή, πραγματική ζωή. Επικοινωνία είναι να είσαι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού στην απογραφή της Ελστάτ. Σωστά. Έτσι όπως έγινε και η απογραφή, που έγινε... Βγήκε η απογραφή. 12 περιφέρειες της χώρας εκ των 13 έχουν πτώση πληθυσμού. Και μόνο μία περιφέρεια έχει αύξηση πληθυσμού στο δυτικό κόσμο. Αυτό είναι ένας βασικός δείκτης ευημερίας. Είναι επικοινωνία να είσαι τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρώτος σε ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια, τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γιατί μια χρονιά μπορεί να γίνει κατά λάθος.
την άλλη φορά, την δεύτερη χρονιά μπορεί να γίνει συγκυριακά. Μπήκε ένα έργο και έτυχε να είναι μεγάλο και έτυχε να το κάνει κάποιος που δεν ήξερε τι έκανε. Ό,τι και να λέμε τώρα για να περνάει η ώρα δηλαδή. Ναι, ναι, το κατανοητό αυτό. Για να περνάει η ώρα και να δίνουμε έτσι, πώς να σου πω, παρηγοριά στους δυστυχείς. Λοιπόν, αλλά τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τι από αυτά είναι επικοινωνία, τι από αυτά δεν έχει περιεχόμενο. Και μπορώ να σας πω ακόμα χίλια πράγματα. Είναι επικοινωνία το να έχεις οδηγήσει το μεγαλύτερο αριθμό πόρων, ποσοστό πόρων στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Είναι επικοινωνία το να λειτουργούν όλες οι κοινωνικές δομές σε όλα τα νησιά, τα λειτουργικά τους να πληρώνονται από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Είναι επικοινωνία το να έχουμε παρέμβει και στην υγεία με 205 γιατρούς και νοσηλευτές για πρώτη φορά στην ιστορία, πληρώνοντας το 100% της μισθοδοσίας τους, και άλλους 100 γιατρούς σε μικρονήσια στα οποία δίνουμε οικονομικά κίνητρα. Αυτό είναι επικοινωνία. Είναι επικοινωνία το κάθε μέρα. Είναι το κάθε μέρα νησί και έργο. Σε κάθε περίπτωση, ενοχλεί, κύριε Χατζημαρκό, αλλά είναι αλήθεια. Ναι, αλλά είναι αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια αλήθεια που οι νησιώτες την βλέπουν. Γιατί βλέπουν εκατοντάδες εργοτάξια σε όλα τα νησιά. Εκατοντάδες εργοτάξια. Από ένα οργανισμό που έχει 20 μηχανικούς και σήμερα έχει πάνω από 400 εργοτάξια. Δεν το επικοινωνιακό κομμάτι πάντως, το κύριε Χατζημαρκό. Ακούστε λίγο, εγώ θα σας πω σε αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι στεναχώρια. Όχι, θέλω να εστιάσω σε κάτι σε σχέση με την επικοινωνία. Εάν μπορούμε και κάνουμε και δύο καλές αναρτήσεις, δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, το επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ γνωρίζω ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι λένε: μα εγώ έκανα έργο, όμως δεν μπόρεσα, είχα μια αδυναμία να το επικοινωνήσω σωστά. Είναι μια πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και αυτό. Εγώ δεν το αρνούμαι. Και λέω το εξής κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για επικοινωνία. Και το λέω και στους συνεργάτες μου. Η επικοινωνία είναι συσκευασία. Εάν δεν έχεις κάτι καλό να συσκευάσεις, ας το μην το κάνεις. Θα γίνει χειρότερο. Γιατί θα εκτεθείς. Θα εκτεθείς. Όσο προβάλλεις το κενό σου, τόσο αυτοεκτίθεσαι, τόσο γίνεσαι ρεζίλη. Προβάλλεις, κάνεις επικοινωνία, μόνο αν έχεις κάτι να πεις, αν έχεις μια πρόταση, αν έχεις μια πρωτοβουλία, αν έχεις ένα έργο, πολύ περισσότερο αν έχεις πεπραγμένα. Και εμείς κυκλοφορούμε έξω. Εμείς δεν ζούμε στο δυσδιάστατο κόσμο του διαδικτύου. Εμείς ζούμε στον τρισδιάστατο, τον αληθινό κόσμο. Συναντάμε τους νησιώτες συνέχεια, καθημερινά, παντού. Στα χωριά, στις χώρες, στις πρωτεύουσες κάθε νησιού και στα χωριά κάθε νησιού. Τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους επιτηδευματίες. Τους συζητάμε, τους βλέπουμε όλους στα μάτια. Αυτές οι εκλογές, κύριε Χατζημαρκό. Αυτές οι εκλογές θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προηγούμενες, έχουν κάποιο βαθμό δυσκολίας ή όχι? Και μιλάω προσωπικά για εσάς, για την δική σας παράταξη. Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο πλεονέκτημα δεδομένου ότι είστε περιφερειακή αρχή όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένας είδους πλεονέκτημα. Ίσα ίσα, εγώ θεωρώ ότι αυτός που σήμερα είναι σε θέση ευθύνης και εκτίθεται στις εκλογές, έχει το μειονέκτημα του να συγκεντρώνει πάνω του την κριτική για όλα όσα δεν έγιναν ή για όσα κακώς έγιναν. Λειτουργεί εξαιρετικά πιεστικά αυτό στις εκλογές. Εμάς αυτό δεν είναι, για μένα και για τους συνεργάτες μου, αυτό δεν είναι ένα αρνητικό στοιχείο των εκλογών. Για μας αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, γιατί το βλέπουμε σαν μια πρόκληση και σαν μια εξαιρετική κρίση, γιατί είναι η κρίση του πολίτη πια. Είσαι σε μια θέση ευθύνης, σε έχει εμπιστευτεί για κάτι και έρχεται η ώρα που σε κρίνει και σε κρίνει αυστηρά. Και αυτό είναι απολύτως αποδεκτό, απολύτως θεμητό. Από εμάς είναι και επιθυμητό, γιατί αυτό τελικά είναι, αυτή η τελική κρίση του πολίτη είναι και η πιο ουσιαστική. Όπου έρχεται εκείνη η ώρα όπου ο πολίτης κοιτάει τα ζητήματα της ζωής του, ξέρει και θυμάται από ποιο σημείο ξεκίνησε, ποια ήταν η αφετηρία η δική σου όταν εμπιστεύτηκε εσένα, και ξέρει και θυμάται και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τα θέματα του ο καθένας, προς Θεού πια μην φτάσουμε στο σημείο να τα αφισβητήσουμε και αυτό. Ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά σε ποιο σημείο είναι σήμερα σε σχέση με το που ήταν όταν σε εμπιστεύτηκε,
εάν τα πράγματα στη ζωή του έχουν βελτιωθεί ελάχιστα, αν έχουν σταθεροποιηθεί, αν πέρασε μέσα από μπόρες και καταιγίδες, αν πέρασε μέσα από κρίσεις και έμεινε όρθιος ο τόπος του και άρα και ο ίδιος, η επιχείρησή του, η οικογένειά του, εάν μπόρεσε να φέρει πίσω κάποιο από τα παιδιά του που είχε πάει στο εξωτερικό για να βρει μια καλύτερη μοίρα, αλλά σήμερα ενδεχομένως στον τόπο του να αισθάνεται ασφαλής να φέρει πίσω το παιδί του για να χτίσει εκεί τα όνειρά του. Λοιπόν, είναι η ώρα που ο πολίτης μιλάει. Ο πολίτης μιλάει με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν το λέω αρνητικά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, κύριε Χατζημάρκο, να παρακολουθείτε τις όποιες παρατηρήσεις, τα όποια σχόλια των απλών πολιτών? Το λέω αυτό γιατί διάβασα όταν σε συνέχεια των πυρκαγιών, τέλος πάντων, στη Ρόδο. Προσπαθούσα και εγώ να δω τι γίνεται στο διαδίκτυο και είδα κάποια ανάρτηση ενός πολίτη, ο οποίος είπε τέλος πάντων ότι πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, και απαντήσατε και μάλιστα είπατε, έλα στο γραφείο μου να σου πω πέντε πράγματα, να σου εξηγήσω τι ακριβώς έγινε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνεται όλο αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, αυτό που λέει η κοινωνία, χασομέριδες. Λοιπόν, για να το πω έτσι λίγο, όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς χασομέριδες, άρα και πάρα πολλούς οι οποίοι παράγουν εργαστηριακό δηλητήριο σε τόνους. Λοιπόν, το διαδίκτυο είναι και ένας υπέροχος τόπος όπου μπορείς να πάρεις πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις πάρα πολύ εύκολα με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι χιλιάδες μίλια μακριά, να ανταλλάξεις και φωτογραφία, να έχεις και ήχο, να έχεις και εικόνα και να κάνεις και δουλειές και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα το διαδίκτυο έχει γίνει και ένας τόπος στον οποίο μια ομάδα συμπολιτών μας το χρησιμοποιεί για να διαβάλει, για να υπονομεύει, για να διαδίδει κάθε είδους συκοφαντία, ψέμα. Τα fake news είναι σε απίστευτες ποσότητες πια, απίστευτες ποσότητες. Εκείνες τις ώρες, τις δύσκολες ώρες των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο, λέω δασικών και όχι δασικής, ήταν πολλές. Όπως αυτό που βλέπετε τώρα στον Εύρο, βλέπουμε την Αλεξανδρούπολη και ραγίζει η καρδιά μας πραγματικά, γιατί το ζήσαμε και εμείς 7 μέρες αυτό. Ήρθε στιγμή στη Ρόδο που είχαμε 15 μέτωπα. Αυτό μπορεί 15. Να ήταν τυχαίο όμως. Δεν μπορεί να, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Έχω μιλήσει δημόσια, κύριε Λιάννη. Έχω μιλήσει δημόσια επανειλημμένως και συνεχίζω να υποστηρίζω ότι κάποια από αυτά τα μέτωπα, για κάποια από αυτά έχουμε και στοιχεία. Κάποια από τα μέτωπα ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού. Λοιπόν, εγώ μιλήσει δημόσια, γι' αυτό έχω ξεκάθαρα τοποθετηθεί. Και δεν μπορεί κανείς να μου αλλάξει γνώμη, γιατί ήμουν εκεί. Κάναμε άμυνα σε ένα χωριό με ένα μέτωπο που ερχόταν από τα βόρεια του χωριού, από το βορρά προς το χωριό αυτό. Κάναμε άμυνα εκεί για να προστατεύσουμε ένα μεγάλο οικισμό. Και την ώρα που κάναμε εκεί άμυνα με όλες μας τις δυνάμεις, ένα χωριό 3-4 χιλιόμετρα πίσω μας. Βρέθηκε να κινδυνεύει από μια εστία που σε έναν γειτονικό λόφο που κατέβαινε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πίσω από αυτό το λόφο όλη η πεδιάδα και τα βουνά ήταν άκαυτα. Μάλιστα. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι βρισκόσαστε και όλα αυτά στις 7 και 4. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ εγώ καταλαβαίνω την κλιματική αλλαγή, ότι έχει αλλάξει το κλίμα και τα λοιπά και έχουν γίνει όλα πολύ πιο δύσκολα. Αλήθεια, είναι, το βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Αλλά κλιματική αλλαγή 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, που έχει θερμοκρασίες, υγρασίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά στις 7 και 4 που δροσίζει δεν μπορεί να μπαίνουν όλες οι φωτιές. Σωστά. Γιατί η φωτιά στη Ρόδο, η πρώτη εστία, 18 του μηνός, 18 Ιουλίου, και αυτή 7 η ώρα ξεκίνησε. Με ποια κλιματική αλλαγή? Μια που μιλάμε, όλα που απειλήθηκαν με εστίες που ήταν μεταξύ 7 και 7.30 το απόγευμα ήταν. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αλληλουχία συμπτώσεων που στην εγκληματολογία οδηγεί στο έγκλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη Φυλή και στα Ανολιώσια, από την εκείνη ένα θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τα πράγματα εκεί. Απλά επειδή μιλάμε τώρα για κλιματική αλλαγή, πριν από 2 μέρες νομίζω τιμήθηκε η περιφέρεια για το θέμα της Στήλου και το Just Go Zero. Πώς τα έχετε καταφέρει όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι για την περιφέρεια τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αηφορία? Τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αύριο συνολικά. Αλλά το αύριο πια
δυστυχώς το ζούμε τόσο πολύ με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα να γίνονται σε όλο τον κόσμο. Όμως εμείς δεν περιμέναμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί τα ακούω και αυτό, κύριε Γιάννη. Εμείς ξεκινήσαμε χρόνια πριν. Και αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν τρία έργα αειφορίας στην Ελλάδα, είναι τέσσερα για την ακρίβεια, είναι και τα τέσσερα στο Νότιο Αιγαίο. Δεν μπορεί και αυτό να είναι συμπτωματικό, ούτε προφανώς είναι αυτό που λένε οι άσπονδοι φίλοι μας, αποτέλεσμα επικοινωνίας. Μόνο επικοινωνία δεν είναι αυτό, αυτό είναι ουσία. Έχουμε το έργο Συναστιπάλια, το οποίο είναι το πρώτο mobility on demand στην Ελλάδα. Σωστή. Έχουμε το έργο στη Χάλκη, που φτιάξαμε το πρώτο νησί μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στην Ελλάδα. Και έχουμε και το έργο στην Ρόδο, το Ρόδος Co-Lab, που είναι η προσπάθεια να φτιάξουμε τον πρώτο αηφόρο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Με πάρα πολύ φιλόδοξο, το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο από όλα. Προφανώς. Και άφησα τελευταίο να σας πω, το έργο στην Τήλο, που είναι το Just Go Zero, όπου έχουμε το πρώτο, την πρώτη κοινότητα και πρώτο νησί στον κόσμο, που είναι μηδενικών αποβλήτων. Μηδενικών αποβλήτων. Τι κάναμε στην Τήλο? Στην Τήλο κλείσαμε το Χιτά. Το κλείσαμε το Χιτά. Το κλείσαμε, τώρα αποκαταστήσαμε, φυτέψαμε υπέροχα λουλούδια, ένα πανέμορφο μέρος τώρα. Όπου ήταν όπως φαντάζεστε, όπως είναι όλοι οι Χιτά πάνω κάτω, παντού. Μια κατάσταση δηλαδή, η οποία είναι λίγο, τέλος πάντων, να μην πούμε τι. Πετάξαμε όλους τους κάδους απορριμμάτων από όλους τους δρόμους του νησιού. Δεν υπάρχει σκουπιδοτενεκές, δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων στο νησί της Τήλου πουθενά. Μια εταιρεία πηγαίνει, πήρανε κάποιους σάκους ειδικούς, όλα τα σπίτια και οι επιχειρήσεις. Η εταιρεία πηγαίνει, χτυπάει την πόρτα και το παίρνει από το σπίτι και γίνεται διαλογή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μετά από δύο χρόνια 87% ανακύκλωση και 13% κομμαστοποίηση. Και δύο χρόνια δεν έχουμε θάψει στην υπέροχη γη αυτού του επίσης υπέροχου νησιού ούτε ένα κιλό απορρίμματα. Ναι. Πόσο εύκολο αυτό είναι αυτό σε όλο να γίνει? Πλανήτη, ναι. Αυτό σε όλο τον πλανήτη δοξάζεται. Δοξάζεται σε όλο τον πλανήτη, πραγματικά. Κύριε Χατζημάρκο, και ήρθε το Αμπουντάμπι, η εταιρεία Tadweer, που είναι η κρατική εταιρεία που έχει τα απορρίμματα στο Αμπουντάμπι, και μας ζήτησε συνεργασία. Αυτό... Εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε ανθρώπους που απλά ψεύδονται στο διαδικτύο τζάπα και δωρεάν. Όχι. Επειδή χρόνια... Όχι. Χρόνια μιλάμε για ανακύκλωση, χρόνια μιλάμε για επικοινωνία και για εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην καθαριότητα, στη διαλογή και όλα αυτά. Αλλά ποτέ ουσιαστικά, και μιλάω γενικά τώρα ως χώρα, έτσι, δεν το έχουμε εφαρμόσει αυτό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που έγινε στην Τήλο να καθιερωθεί, να προγραμματιστεί και να καθιερωθεί σε όλα τα νησιά μας, να μιλήσουμε για την περιφέρεια Νότιο Αιγαίου? Καταρχήν, εδώ τώρα αρχίζω και θα γίνω και λίγο, θα αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιπεράτη. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Να. Η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι του πρώτου βαθμού. Ούτε αυτού. Καλά, και του η υγεία δεν ήταν. Και η υγεία ούτε δεν αυτού ήταν. Του επάρατου οργανισμού που λέγεται ΦΟΔΣΑ. Και στην Άξο έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει. Αυτό είναι αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού. Εντάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως και εδώ. Ερχόμαστε και εδώ και βάζουμε πλάτη και απλώνουμε χέρι συνεργασίας. Το κάναμε, το απλώσαμε σε όλους τους δήμους όλης της περιφέρειας. Καταθέσαμε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη πρόταση, τη μεγαλύτερη πρόταση που μπορούσε να φτιαχτεί. Ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος για χρηματοδότηση και περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα την έγκρισή του. Άρα έχουμε παρουσία. Έχουμε παρουσία με όλα αυτά τα projects τα οποία μόλις σας περιέγραψα, αλλά μπαίνουμε και σε αυτό. Και έχουμε ήδη δημοπρατήσει, είμαστε στο τελευταίο στάδιο πια, όπου εστάλει ο φάκελος στο ελεκτικό συνέδριο για να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ένα πιλωτικό έργο που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ελλάδα, το οποίο έχει να κάνει με οικιακούς κομποστοποιητές. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες όλους εξοπλισμό, να κάνουν στο σπίτι τους κομποστοποίηση, δηλαδή το υπόλοιμα του φαγητού αυτό, να μην το πετάνε σωστά στο κάδο απορριμμάτων, αλλά στο σπίτι τους να το μετατρέπουν οι ίδιοι σε κομπόστ, δηλαδή λίπασμα για τον κήπο τους. Και έχουμε 30.500 τέτοιοι μηχανικοί κομποστοποιητές, θα τους διανύμουμε σε σπίτια του Νοτίου Αιγαίου. Αυτά δεν είναι επικοινωνία. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση βέβαια, έτσι. Αυτό δεν είναι επικοινωνία, κύριε Γιάννη και κυρία Στρουνάρα. Αυτό είναι περιεχόμενο. Αυτό είναι πρωτοβουλία. Και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι
out of the box που λένε, δηλαδή δεν είναι γραμμένα κάπου. Αυτά είναι πράγματα που σχεδιάσαμε εμείς εδώ, όπως σχεδιάσαμε εμείς εδώ το πρόγραμμα Greco Islands της Χάλκης. Να. Και σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 158, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια ευρώ για να πάει αυτό σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Mm-hmm. Τα περισσότερα είναι δικά μας. Θα σας πω άλλα 20 κάτι νησιά δικά μας, που θα απορροφήσουμε περίπου 60, 70, 80 εκατομμύρια. Όταν ολοκληρώσουμε τις μελέτες θα δούμε ακριβώς πόσο είναι για το σύνολο των νησιών μας. Και αυτή τη στιγμή το υπέροχο project της Τύλου δεν το κάναμε για να το κάνουμε και να περηφανευόμαστε. Θα περηφανευόμαστε πάντα, όποιοι και αν ενοχλούνται, γιατί είναι το καλύτερο παράδειγμα ανακύκλωσης στον πλανήτη και είναι και το καλύτερο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στον πλανήτη. Εμείς θέλουμε να πάει παντού. Γιατί επιλέγει η Τύλος, έχει κάποιες λόγους κάποιων... Απλώς επιλέξαμε νησιά που να είναι μέχρι περίπου 1000 κατοίκους. Να είναι μικρά για να μπορέσουμε, επειδή είναι πιλωτικά και δεν έχουν ξαναγίνει. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνουν σε τόπους που να μπορούμε οι παρεμβάσεις μας να είναι πιο φτηνές. Mm. Καταρχήν, γιατί κάνεις κάτι το οποίο το δοκιμάζεις. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Σωστά. Να μπορούμε να είναι σε ένα μέγεθος έτσι ελεγχόμενο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μελετάμε, εγώ προσωπικά παρουσίασα στον Πρωθυπουργό το αίτημά μας, την επιθυμία μας, αυτό το υπέροχο πια παράδειγμα, επιβραβευμένο από όλο τον πλανήτη, πιστοποιημένο από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έτσι, πιστοποιημένο από αυστηρούς οργανισμούς, να το μεταφέρουμε και σε άλλα νησιά. Ωραία. Εισέπραξα ένα μεγάλο ναι από τον Πρωθυπουργό, μου ερώτησε το κόστος για το ποια νησιά και πόσο στοιχίζει. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε τις μελέτες αυτές. Πιστεύω ότι σε ένα δίμηνο το πολύ θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το κόστος και τις μελέτες στον Πρωθυπουργό και να πάρουμε το OK ή να μην το πάρουμε. Θα δώσουμε τη μάχη. Θα δούμε και το πρόβλημα. Εντάξει, θα το πάρουμε. Επειδή αναφερθήκατε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, έχει κλείσει αυτή η υπόθεση? Τα έχουμε βρει, είμαστε εντάξει. Τα έχουμε βρει. Εμείς δεν είχαμε χάσει τίποτα. Το ξέρω ότι δεν είχαμε χάσει τίποτα. Το θυμάμαι το βρήκαμε. Δεν είχαμε χάσει τίποτα για να βρούμε. Για να ψάχνουμε να το βρούμε. Εμείς ξέραμε από την αρχή τι λαχείο ήταν αυτό για μας και για μένα προσωπικά, γιατί ΦΟΣΔΑ υπήρχε πάντα και ΦΟΣΔΑ υπήρχε στο Νότιο Αιγαίο και ήταν πρόεδρος δήμαρχος. Ναι. Τι άλλαξε? Μπήκε πρόεδρος για νόμου ο Περιφερειάρχης. Εγώ, αν οι δήμαρχοι, κάποιοι δήμαρχοι όπως ο φίλος μου, ο Δημήτρης Λιανός, δεν ήθελε αυτό να γίνει, αλλά αυτός δεν ήθελε μία φορά, εγώ δεν ήθελα 10. Έτσι και το λέω μαλλιαρά, όπως το ακούτε. Λοιπόν, γιατί πήρα πάνω μου τους χιτά ή κατεφημισμό χιτά, που χωματερές ήταν περισσότερα, σε 50 νησιά. Mm-hmm. Ένα τεράστιο φορτίο. Και όλοι βρήκαν ένα άλλο θυπιά να ταχώνουν στον Χατζημάρκο. Για όλα έφταιγε μετά ο Χατζημάρκος. Για ελλείμματα δεκαετιών βρήκαμε μετά ποιος έφταιγε. Όμως, εγώ έχω να πω το εξής. 2 χρόνια μετά έχουν σβήσει όλα τα πρόστιμα, σχεδόν όλα τα πρόστιμα που πλήρωνε η Ελλάδα στην Ευρώπη για το Νότιο Αιγαίο, που ήταν περίπου τα μισά πρόστιμα που πλήρωνε η Ελλάδα τα περιβαλλοντικά ήταν από το Νότιο Αιγαίο. Αρμοδιότητες δήμων. Καμία σχέση σωστά, με την αλήθεια. Ναι. Αυτά έχουν σβήσει. 14 μεγάλα περιβαλλοντικά έργα έχουν προχωρήσει και έχουν δημοπρατηθεί. Πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός. Πιλωτικές δράσεις όπως αυτή που σας είπα για τους μηχανικούς κομποστοποιητές, ανακυκλώσεις έχουν σχεδιαστεί. Κάποια έχουν εγκριθεί, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν ήδη δημοπρατηθεί, όπως οι κομποστοποιητές. Δημοπρατήθηκε, τελείωσε η δημοπράτηση του έργου και κάποια περιμένουμε τη χρηματοδότηση, όπως η ανακύκλωση. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδάκι. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση της ΜΕΑ της Νάξου πού βρίσκεται? Έχει προχωρήσει, ποια υπόθεση είναι? Έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση, έχουμε προχωρήσει, τελειώσαμε τις μελέτες. Πήραμε τη χρηματοδότηση, το έργο έχει βγει, δεν έχουμε χάσει καθόλου χρόνο σε τίποτα. Όπως και η ενδιάμεση διαχείριση, και εκεί έγινε ο διαγωνισμός από τον ΦΟΣΔΑ και έχει βγει και εκεί, νομίζω, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ, πέρασε και το πρακτικό για την εταιρεία η οποία θα κάνει την διαχείριση του
και όχι τα μέχρι να φτιαχτεί η μονάδα επεξεργασίας καινούργια. Όλα έχουν προχωρήσει, κύριε. Στα χέρια μας, εγώ συνηθίζω μια φράση να λέω. Στα χέρια μας τα πράγματα φτιάχνουν, δεν χαλάνε. Σε κάθε περίπτωση, επειδή κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ποιο νησί, αν θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιο, θεωρείτε ότι είναι το πιο δύσκολο στη διαχείρισή του σε σχέση με αυτό το κομμάτι, με το Φόλτσο? Δεν θα το ακούσετε αυτό από τα δικά μου. Το περίμενα, την περίμενα την απάντηση. Απλά δύσκολο νησί. Ήλπιζα. Κάθε τόπος έχει μια. Είστε πονηρή. Λοιπόν, το έχω ξανακούσει αυτό από σας. Κάθε τόπος είναι σαν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Έχει άλλη προσωπικότητα, έχει άλλη ταυτότητα και δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο. Για μας υπάρχουν νησιά που έχουν διαφορετικές προκλήσεις. Σωστά. Θέμα προκλήσεων είναι και θέμα σχεδίου. Να έχεις ένα σχέδιο να τα αντιμετωπίσεις και να τα διαχειριστείς. Εμείς λέμε δόξα τω Θεώ, έχουμε περάσει πάρα πολλές κρίσεις μέσα από τις οποίες δεν μείναμε απλά όρθιοι, έτσι, δεν βγήκαμε απλά όρθιοι. Βγήκαμε ενισχυμένοι. Γιατί και από την πανδημία, να σας θυμίσω, γιατί συνηθίζουμε να έχουμε τη συνήθεια να ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εμείς, ειδικά ο ελληνικός λαός. Μέσα από την πανδημία τα νησιά μας βγήκαν ενισχυμένα. Να. Σωστά. Σε τι βγήκαν ενισχυμένα? Κερδίσαμε εμπιστοσύνη και κερδίσαμε στο αίσθημα ασφάλειας. Και αυτό που κάναμε το 2020, που τότε μας κατηγορούσανε, δεν θυμάστε τις απίστευτες κατηγορίες που δεχόμασταν, το ότι λειτουργήσαμε, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη που άνοιξε τουριστικά το 20, όταν δεν είχαμε εμβόλια, δεν είχαμε ράπιντες, ναι, δεν είχαμε σελφτές, δεν είχαμε τίποτα. Λοιπόν, ανοίξαμε, κερδίσαμε εμπιστοσύνη και αυτό μεταφράστηκε σε μερίδιο αγοράς, το οποίο το 2021 και το 2022 μας έφερε αυτά τα υπέροχα ρεκόρ και πάρα πολλή δουλειά. Και πάρα πολύ εισόδημα και θέσεις εργασίας. Άρα αισιοδοξία. Λοιπόν, άρα υπάρχει σχέδιο. Άρα δεν υπάρχει μόνο συσκευασία. Μέσα όταν το ανοίξεις το κουτί έχει σημαντικά πράγματα. Επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, μία, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι τριωρή εκπομπή. Είναι, ναι, άμα έχετε χρόνο. Εμείς εδώ είμαστε. Μπορείτε ότι έχουμε ένα τριωράκι. Όση ώρα θέλετε, εννοείται. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αν συνεχίσετε να κρατάτε τα ενία της περιφέρειας μετά τις επικείμενες εκλογές, ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, αν υπάρχει κάποιος? Μην μου πείτε τώρα τα πάντα. Είναι τα πάντα. Ένας. Κάτι που ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έχει στο μυαλό του και έχει πει ότι θέλω να κάνουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτό. Ή αυτό που δεν κάναμε. Επειδή είναι απολογιστική κιόλας, είναι για αυτό που δεν κάναμε. Ένα θέμα μεγάλο. Είναι πάρα πολλά, αλλά εγώ θα σας πω ένα θέμα μεγάλο. Είναι η δημόσια υγεία. Στη δημόσια υγεία ως περιφέρεια έχουμε επενδύσει πάρα πολύ. Δεν είναι αρμοδιότητά σας βέβαια. Όχι, δεν είναι αρμοδιότητά μας. Αλλά έχουμε επενδύσει πάρα πολύ. Και πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των εσόδων μας και των ευρωπαϊκών πόρων μας. Με πάρα πολύ αγάπη το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τον πολίτη, τον νησιώτη να λέει δημόσια υγεία ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με το επίπεδο της ιατρικής υπηρεσίας που απολαμβάνουμε. Άρα η ερώτηση είναι, έχει δίκιο ο πολίτης? Σας απαντώ εγώ πρώτος. Ναι, έχει απολύτω δίκιο. Τι καταλαβαίνουμε πια? Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι όλα θέμα χρημάτων μόνο. Τα λεφτά είναι πάντα καλοδεχούμενα. Πάντα καλοδεχούμενα. Και όσο περισσότερα είναι, ακόμα πιο καλοδεχούμενα. Αλλά δεν είναι πια θέμα μόνο προϋπολογισμού. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, θεσμικές και δομικές στο σύστημα. Και αυτή είναι μια μάχη την οποία θα δώσουμε πολύ σκληρά στην επόμενη θητεία μας. Θα διεκδικήσετε εννοείται, κύριε Χατζημάρκο, θα εισηγηθείτε προτάσεις. Όταν με ακούτε καμιά φορά, νομίζω πρέπει να έχετε καταλάβει πια ότι μερικές φορές σας λέω και πράγματα από το παρακάτω που λένε. Ναι. Όπως λέγαμε στο σχολείο. Διαβάζει το παρακάτω, το θυμάστε. Λοιπόν, έχω κάνει τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό αυτή. Την έχω κάνει τη συζήτηση αυτή. Πλέον δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων. Υπάρχουν και θεσμικά, δομικά θέματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν στον τρόπο, στη θεσμική λειτουργία της δημόσιας υγείας. Παράδειγμα ένα θα σας πω, μια παλιά δική μου ετών, δικό μου αίτημα,
όπου έλεγα ότι δεν μπορεί τα νησιά μας να είναι με τη, στη δεύτερη ΥΠΕ που είναι και ο Πειραιάς. Ναι. Δηλαδή πρέπει να εμείς θα φύγουμε από τον Πειραιά ή ο Πειραιάς θα φύγει από εμάς. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα διαζύγιο πάντως που το θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια υγειονομική περιφέρεια καθαρά νησιωτική. Ναι. Καθαρά νησιωτική. Ένα απλό παράδειγμα σας είπα μόνο. Δεν είναι μικρό, αλλά είναι ένα μόνο παράδειγμα. Mm-hmm. Έχουμε πολλά τέτοια να αλλάξουμε και νομίζω πως είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη και για την επόμενη, στην επόμενη θητεία, γιατί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό νομίζω ότι και αυτός και οι συνεργάτες του είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο βήμα στη δημόσια υγεία και πρέπει να είμαστε εκεί για να το αξιοποιήσουμε για το καλύτερο δυνατό τρόπο για τα νησιά μας. Μα είναι και το μεγάλο αγκάθι για μας. Στα λεφτά δεν τσιγκουνευόμαστε. Σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει, ειδικά για τη δημόσια υγεία, δεν μας ενδιαφέρει το κόστος. Όσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε, το σηκώνουμε. Μία γρήγορη, όχι ερώτηση, αλλά όσο γίνεται πιο σύντομες απαντήσεις μπορούμε να μπούμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Δηλαδή, έχουμε ένα θέμα με τις παραλίες αυτή τη στιγμή. Γίνεται μεγάλο κίνημα. Ναι. Στη Ρόδο δεν έχει έκταση, δεν έχει ειδική αρμοδιότητα, αλλά το συναντάτε και υπάρχει και ένα θέμα νο Μύκονος, νο Σαντορίνη, νο Νάξος. Ακούγεται πολύ έντονα αυτό. Σας έχει προβληματίσει καθόλου? Με έχει προβληματίσει στο εξής επίπεδο. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με κάποιες παρανομίες κτλ. Οκ, μέχρι εκεί αποδεκτό, καλώς οι υπηρεσίες κάνουν τις δουλειές που πρέπει, τη δουλειά τους, η εισαγγελία κτλ. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε το μέτρο σε καμία περίπτωση. Εδώ το μέτρο έχει χαθεί και από όλες τις πλευρές, για μένα. Με την έννοια ότι και έχει γίνει δυσφήμιση σε πολλά νησιά που δεν την αξίζανε, και στην Πάρο έχει γίνει δυσφήμιση, βέβαια, και στη Ρόδο έγινε δυσφήμιση, και στην Άξο έγινε και δυσφήμιση. Δεν είναι όλες οι παραλίες έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν σημεία στα οποία πρέπει να μπει μια τάξη και να μαζευτεί λίγο αυτό το φαινόμενο, και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε και να φτάνουμε στο σημείο να δυσφημούμε τα νησιά αυτά. Γιατί γίνεται και δυσφήμιση. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, λίγο έχει χαθεί κάπου. Κάπου έχει χαθεί όλο. Και στο κομμάτι της διαχείρισης έχει χαθεί όμως, κύριε Χατζημάρκο. Γιατί τώρα, υπάρχει ένα μέρος, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ΕΤΑΔ, η οποία λέει, που είναι μια εταιρεία του Υπουργείου Οικονομικών και διαχειρίζεται κρατική περιουσία και λέει κάτω τα χέρια από τις παραλίες, είναι δικές μου και εγώ θα παίρνω τα λεφτά, εγώ θα δημοπρατώ, εγώ θα κάνω τα σύμβολα. Ωραία, κάνε τα όλα. Καμιά αντίρρηση, είναι δικά σου. Κάνει και τον έλεγχο. Αλλά κάνει και τον έλεγχο εσύ. Αυτό. Όχι να λες, Μην πλησιάζετε, αυτά είναι δικά μου, εγώ δημοπρατώ, εγώ αποφασίζω, εγώ παίρνω και τα λεφτά, αλλά εσείς θα κάνετε συντήρηση, εσείς γιατί δεν καθαρίσατε και εσείς στους δήμους, έτσι, γιατί στην περιφέρεια δεν λένε τίποτα. Τώρα υπερασπίζομαι τους δήμους. Ελπίζω να ακούει την εκπομπή ο κακός. Θα την ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Υπερασπίζεται και τους δήμους. Αλλά έχουν δίκιο σε αυτό, έτσι. Έχουν δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να του λες, εσύ θα βάλεις να παγωσώσεις, εσύ θα πας να σκουπίζεις, να καθαρίζεις, να παίρνεις, εσύ να ελέγχεις αν όλα τα κάνανε καλά. Κάτσε ένα λεπτό. Εσύ που είσαι αφεντικό ιδιοκτήτης και κάνεις και τα συμβόλαια και παίρνεις και τα λεφτά, δεν θα κάνεις τίποτα και θα φταίμε όλοι οι άλλοι, ναι, για ό,τι δεν έγινε καλά στη δική σου αρμοδιότητα και στη δική σου, υποτίθεται, μοναδικά δική σου περιουσία. Λοιπόν, δεν είναι. Εδώ πρέπει, αυτό πρέπει να βάλουμε σε μια τάξη και σε μια σειρά. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι για το οποίο θέλατε, με το οποίο θέλατε να καταπιαστείτε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, αλλά δεν τα καταφέρατε, δεν προλάβατε, δεν ήταν προτεραιότητα? Πολλά. Αλλά η ζωή φέρνει, η ζωή και κάθε εποχή φέρνει μια δική της, έχει ένα δικό της timing και φέρνει στην επιφάνεια δικά της ζητήματα. Και μέσα σε αυτό το γραφείο που έχω βρεθεί, πηγαίνουν οι κρίσεις η μία πάνω στην άλλη. Μετά το μεταναστευτικό του 2015 είχαμε το δημοσιονομικό που ήταν παράλληλα, βέβαια είχαμε capital controls, μιλάμε από λεφτά. Μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση, μετά ήρθε το COVID και μετά το COVID η ενεργειακή κρίση και τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Και τέλος πάντων είναι αυτό που λένε, καμιά φορά κάνεις σχέδια και τα βλέπει ο Θεός και γελά. Mm-hmm. Είναι πολλά αυτά με τα οποία δεν έχουμε καταπιαστεί, αλλά νομίζω πως έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε ενέργεια και πάνω απ' όλα τη βούληση και την αποφασιστικότητα να δίνουμε τις μάχες. Μάλιστα. Να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Δεν τις έχουμε κερδίσει όλες. Yeah. Τις μάχες που έχουμε δώσει έτσι. Προφανώς δεν τις έχουμε κερδίσει. Αλλά δεν υπήρξε μάχη για τα νησιά.
αυτό που λέω στους νησιώτες, και το λέω με πάρα πολύ ηρεμία, κοιτώντας τους όλους στα μάτια, δεν υπήρξε μάχη για τα νησιά στην οποία να μην ήμασταν παρόντες και να μην τη δώσαμε. Ποτέ δεν φυλάξαμε τον εαυτό μας από τίποτα. Θα κάνω μια προσωπική ερώτηση. Επειδή το Γιώργο τον Χατζημάρκο τον γνωρίζω από το 2014. Mm-hmm. Πόσο διαφορετικός, αν είναι διαφορετικός, είναι ο Γιώργος ο Χατζημάρκος του 2014 με το Γιώργο του Χατζημάρκου του σήμερα? Και εγώ θα κάνω προσωπική ερώτηση μετά. Αυτό είναι δύσκολο, κύριε Στουρνάρα. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί εγώ, απαντώντας ο ίδιος σε αυτό, σας απαντώ στο εξής. Ελπίζω να μην έχω αλλάξει. Είναι αυτό που ήθελα πάρα πολύ. Και θέλω πάρα πολύ. Καλά, η αλλαγή δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Να μην αλωτριώσει η πολιτική, γιατί στην πολιτική ζεις σκληρές καταστάσεις και πολύ έντονα, πολύ έντονες καταστάσεις. Mm-hmm. Ελπίζω να μην έχω αλλάξει. Θα σου το απαντήσουν όμως πιο καθαρά αυτοί που με ξέρανε και πριν. Mm-hmm. Εγώ δίνω μάχη να μην αλλάξω. Mm-hmm. Και προσπαθώ πάρα πολύ και με τους συνεργάτες μου να πω ότι πρέπει την ημέρα που θα φύγουμε από εδώ, οπότε δεν θα είναι σύντομα, έτσι μην έχει κανείς την ελπίδα ότι θα φύγουμε σύντομα. Τέλος πάντων, όποτε φύγουμε. Ωραία. Κάνω εγώ τη δική μου την ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί... Προσωπική είναι, προσωπική είναι. Δώρο πήραμε. Τι δώρο? Δεν πήραμε σήμερα δώρο, γιατί... Εννοείται, άλλες. Εννοείται. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη σύζυγο. Χρόνια πολλά. Εντάξει. Όλα τα λάθη μπορούμε να τα κάνουμε, εκτός από αυτά που αφορούν τη σύζυγό μας. Έτσι. Εγώ δεν το ήξερα. Ο Λιανός τα ψάχνει αυτά. Εγώ τα ψάχνω, αυτή είναι δουλειά μου. Τα ψάχνω. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη χαίρεστε, να είστε πάντα αγαπημένοι. Είναι ο στρατηγός. Εννοείται. Όλους μας αντέχει, όλους μας φροντίζει. Και να είναι καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Εσάς σας δούμε στην Άξο. Βεβαίως. Θα αρχίσουμε περιοδής. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζω περιοδής. Ωραία. Τα πούμε και διαζώσεις. Ωραία. Από μετά. Κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο στούντιο θα έρθω. Α, μπράβο. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Θα πούμε εκεί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.